Σιμών. Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος ο Λάβετε πάντες πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα φόβου Θεού, του επιφανέντος Χριστού. Σιδέον των υδάτων, αγιάζεται η φύση, και ρίχνετε ο υπορτάνης. Εκ των ιδίων αμάτων, επέχει το έργο. Άνθρωπος εν ποταμό είσαι πιστέ βασίλε και πλουτικός βάπτισμα λαδί πέφτεις αγαθέικο τον του προδρόμου χειρό δια τα σαματία σημών φιλάνθρωπε ως τα πατρική και νύχια είχε τώρα στο μεόντο να μην και του όντως εν κυρίμου ετοιμάσατε των Θεών ημών οικετεύσομεν. Κυριελέησον, σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση εκ το πνεύματι σου. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξαση Κύριε, δόξαση. Το καιρό εκείνο ήρθαν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννη στον Ιορδάνη και ευθέως αναβαίνουν από το ύδατος, είδε σκιζωμένους ουρανούς και το πνεύμα ως περιστερά καταβαίνουν επ' αυτόν και φωνή εγένεται εκ των ουρανών, «Συ ο Υιός μου αγαπητός, εν ευδόκησα». Κύριε Λέησον, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και θερίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Λέησον, υπέρ της ειρήνης συμπαντός κόσμου, στα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Λέησον, υπέρ του Αγίου Νίκου τούτου, του μεταπίστευ λαβίας και φόβου Θεού Σιόντων αυτού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Λέησον, υπερπάης Επισκοπής Ορθοδόξων των Ορθομούντων των Λόγων της Αληθείας του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Λέησον, υπέρ των Εσυβεστάτων και των Φυλάκτων Βασιλείων ημών παντός του Παλατίου και Στρατοπέδου αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Λέησον, υπέρ της πολεμήσε και υποτάξει από το κράτος αυτών πάντα εχθρών και πολέμιων του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Λέησον, υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστηκουντων αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Λέησον,
υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Λέησον. Υπερπλέον των διπορούντων οσού των καμνώδων εχμαλώτων και τρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Λέησον. Υπέρ του Αγιαστήνε, τα ύδατα ταύτα, τη δυνάμη και ενεργεία και επιφυτής του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Λέησον. Υπέρ του Δωρηθήνε, εις αυτά την χάρισα πολυτρώσε στην ευλογία του Ιορδάνου του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του αναδειχθήνε αυτά από τρόπεων πάεση επιβουλή ορατών και ορατών εχθρών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του εισακούσε Κύριο των Θεών φωνήσεις δε ίσως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός ο τηρημών ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακρά. Ήλαιος, ήλαιος γεννήμου δέσποτς αμαρτίες ημών και λέησον ημάς. Ρήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύματι σου. Σας κεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομε. Συ Κύριε. Σιγάρι ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Συ τον άξου Πατρί το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι. Νυν και άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων. Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, ή της Τριάδος επανερώ ό,τι προστιμήσεις. Του καργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητός σε Υιόν ονομάζησα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές. Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμο φωτίσας δόξαση. Είδωσαν σίδατα Θεός, είδωσαν σίδατα και στράφησαν εις τα οπίσω. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, ή της Τριάδος επανερώ ό,τι προσκύνησεις. Του γάρ γεννήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητός σε Υιόν ονομάζουσα. Και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές. Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσας δόξασης. Τι έστεις δάρας ότι έφυγες και εσύ Ορδάνη ότι εστράψεις τα πίσω. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε ή της Τριάδος επανερώτης. Επεφάνιση
βαπτιζομένος εκατήριε η Χριστιανός εφανερώθη προς την ίστη να γεννήτωρος η Μαρία σε μαρτύρηση αγαπητός σε η όνομα βάζουσα και το πνεύμα εν ήδη περιστεράς ευεβαίνει το Ελέησον ημάς ο Θεός, κατ' το μέγα ελεός σου δομεθά σε πάξον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ πάση επισκοπής ορθοδόξων, τον ορθομούντο το λόγο της αληθείας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπερελαίος ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, σηκώσεις και βάσα αμαρτών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του παρακολουθούντων, των αγιασμών των υδάτων, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα του. Συν και αεί και σώνα στον αιώνο. Κυρίου δεηθόμεν, ευλογία Κυρίου Κέλλος έρθει επί μας και αυτού και αχάρη και φιλανθρωπία πάντοτε. Συν και αεί και σώνα στον αιώνο. Ο Ενιορδάνη υπό Ιάννου Βαψίνη καταδεξάμενος για την ημών σωτηρία. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Δεσπεζής Παναχράτου και Παναμόμη και Παναχειρά του Αγίας Αυτοιμητρός. Δυνάμει του τιμή και του οποίου σταυρού. Προστασία των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες τιμίου ενδόξου με του Προδρόμου και Παυσίου Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξου Γαλλικών Μαρτύρων. Των Οσίων και Δεφόρων Πατέρων ημών. Του Αγίου ενδόξου προφήτου Ηλίου. Των Αγίου Πατρός ημών. Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μήνων της Ηλικίας Σταματουργού. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Κιμπιάνης. Του Αγίου Νεομάρτυρου Ρωμανού. Ού και τιμή με επιτελούμε. Και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε ευλογημένοι τη χάρη του Ιορδάνου ποταμού στη ζωή σας, ή Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, η ομολογία πίστεως συνεχίζεται, συνεχίζουμε, θα βγούμε έξω από τα συστήματα όλα, έξω από το χάραγμα, θα σταματήσουμε το χάραγμα στην πατρίδα μας, θα ελευθερώσουμε την πατρίδα μας από τον κατοχικό στρατό των Εβραίων Σιωνιστών. Σύγκυλος ο Θεός των δυνάμεων. Σήμερα γιορτάζουμε με τη χάρη του Χριστού και της Παναγίας μας την πραγματική εορτή που γιορτάζουν οι απανταχού Ορθόδοξοι σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα είναι που τα ουράνια και τα επίγεια συνεορτάζουν και συλλειτουργούν. Σήμερα κατεβαίνει η χάρις του Παναγίου Πνεύματος και αγιάζονται τα ύδατα. Σήμερα, εάν δείτε, υπάρχουν βίντεο και που έχουν τραβήξει πολλοί χριστιανοί, αυτή την ημέρα που διαβάζει ο ιερέας την ευχή, τα νερά στον Ιορδάνη πραγματικά γυρίζουν πίσω.
Ο Ιορδάνης στρέφεται εις τα οπίσω που μας λέγουν τα τροπάρια. Η γιορτή αυτή σήμερα έχει να μας διδάξει πολλά. Πρώτον, μας διδάσκει την Αγία Τριάδα. Ακούστε η φωνή του Πατρός, εφάνει το Άγιο Πνεύμα επάνω από τον Υιό. Σήμερα η βάφτιση αυτή είναι, είναι μια γιορτή που σηματοδοτεί ότι πρέπει εμείς οι Έλληνες που έχουμε ξοκύλει να γυρίσουμε από εκεί που φύγαμε. Από πού φύγαμε? Από τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δεν μπορεί παγκοσμίως οι Ορθόδοξοι να γιορτάζουν σήμερα πραγματικά την εορτή και το νέο παπικό εξιουδαϊσμένο εορτολόγιο να την κάνει 13 μέρες πριν, χαλώντας την εορτολογική τάξη των χριστιανών παγκοσμίως. Οι Μασόνοι Πατριάρχε που έσχισαν το εορτολόγιο το 1924 καίγονται στην κόλαση από σημάδια που έχει δείξει ο Χριστός, γιατί πολλοί σας λένε δεν είναι τίποτα οι 13 μέρες. Πάρα πολλά θαύματα συμβαίνουν την ημέρα που γίνεται η τελετή του αγιασμού των υδάτων. Γνωρίζουμε όλοι τα ύδατα αγιάζονται αυτή την ημέρα. Έτσι πρέπει όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να γυρίσουμε στο Πάτριο Ορτολόγιο αν θέλουμε πραγματικά να σώσουμε την ψυχή μας. Δεν μπορεί να εμπέζουμε το Χριστό και να είμαστε στο νέο παπικό ημερολόγιο ή να αντιδρούμε για τον οικουμενισμό και να έχουμε αγκαλιάσει τα παπικά φρονήματα που φρονεί η νεοτερίζουσα παπιστική εκκλησία. Μην ξεχνάτε ότι η ενότητα της πίστεως κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο είναι δόγμα δογμάτων, και αυτοί το 1924 την έσχισαν και με τους σημερινούς την οδήγησαν στα τάρταρα του Άδη, πηγαίνοντας και υπερψηφίζοντας όλες αυτές τις αιρέσεις στο κολυμπάρι. Τώρα θα μπει και η ταφόπλακα και στους, δυστυχώς, και στους παλιομερολογίτες και στους νεοορτολογίτες. Γνωρίζετε, γιατροί, κλείνουν οι τράπεζες. Χριστιανοί Ορθόδοξοι Έλληνες, ξεσηκωθείτε, μην πάρετε καμία κάρτα. Σας κοροϊδεύουν οι υπουργοί σας, σας κοροϊδεύουν οι επίσκοποί σας. Οι κάρτες έχουν τα σύμβολα που θέλουν οι Εβραίοι, έχουν το 666 και εσείς πηγαίνετε σαν πιστά όργανα και τις παίρνετε. Τώρα θα σας κόψουν και το ρευστό και τι θα κάνετε? Πάνε τα λεφτά σας, σας τα πήρανε. Τι θα κάνετε, θα τρελαθείτε, θα αυτοκτονήσετε? Αν δεν πάρετε το χάραγμα των Εβραίων του Αντιχρίστου, τα 3 εξάρια στην κάρτα, θα πεθάνετε από την πείνα? Τι θα διαλέξετε? Θα διαλέξετε τη στενή και τεθλιμμένη οδό του Κυρίου, θα τον ομολογήσετε όπως αυτός θέλει, ή θα ακολουθήσετε την οδό που σας έχουν διδάξει οι Εβραίοι, οι σταυρωτές του Χριστού, και θα πάρετε το 666. Αυτή εδώ η εορτή είναι μας σηματοδοτεί ότι πρέπει να συνεχίσουμε την ομολογία μας. Όσοι δεν το κάνετε αυτό, λυπούμεθα, ο Χριστός δεν θα σας έχει μερίδα στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί τον αρνείστε με το 666. Όπως είπαν οι παλαιοί αείμνηστοι επίσκοποι που κράτησαν το Πάτριο, το νέο παπικό ημερολόγιο είναι το πόδι για να πατήσει ο Αντίχριστος. Και νάτο, έκαναν ολόκληρη χώρα, την τυφλώσανε και γιορτάζει τις γιορτές του Κυρίου κοροϊδεύοντας το Θεό 13 μέρες πριν. Έκανε ηλόφρενες τους Έλληνες και τώρα θα σας κάνει υποτακτικούς του 666. Γι' αυτό λοιπόν στις τελευταίες ιαχές και κλήσεις που δίνουμε όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ελάτε όλοι οι Ορθόδοξοι να συνταχτούμε του Πατρίου, και όσοι είναι ενάντια στο νέο παπικό ημερολόγιο και στα συστήματα όλα του Αντιχρίστου, όχι μόνο στις κάρτες και στα σφραγίσματα αλλά και στο αφημί και στο άμκα, και να κάνουμε μια υγιή ένωση όλων των Ορθοδόξων δυνάμεων, όχι ένωση με επισκόπους που έχουν το 666, σαν τον πρώην επίσκοπο της Λαμίας που όταν τον έκδισαν, ξέρετε τι είχε στην πλάτη του, 3 εξάρια. Οι Εβραίοι έχουν μπει στην νεοπαπίσουσα εκκλησία και σας κοροϊδεύουν. Τώρα πέφτουνε και του Πατρίου. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν κάνουν ομολογία κατά του χαράγματος. Και θα σας αφήσουν να πάνε να τα πάρετε όλοι και θα πάτε στην κόλαση. Και εκεί θα τους δείτε, γιατί θα πατάτε τα κεφάλια σας στα κεφάλια τους, όπως λέει ο Άγιος Μακάριος. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού. Ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Ήταν λίγο παγωμένη η θάλασσα, αλλά ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Και συνεχίζουμε τον αγώνα και την ομολογία της πίστεώς μας. Το μικρό πίμνιον, μη φοβού το μικρό πίμνιον, γιατί η χάρη του Θεού μας σκεπάζει.
Ζει Κύριος ο Θεός τα δυνάμεις. Δόξα Θεός.